Για δεκαετίες, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούσε τον κύριο ενεργειακό πυλώνα της Ελλάδας μέσω της εξόρυξης λιγνίτη και της παραγωγής ηλεκτρισμού από αυτόν. Η σχεδιαζόμενη απολιγνητοποίηση και το κλείσιμο των ορυχείων και των λιγνητικών μονάδων μπορεί να συνεπάγεται περιβαλλοντικά ωφέλη, ωστόσο έχει μια σειρά από τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της περιοχής. Ένα από τα πιο άμεσα θέματα είναι το πώς θα διασφαλιστεί στο μέλλον η λειτουργία των συστημάτων τηλεθέρμανσης που λειτουργούσαν με θερμότητα που λαμβάνονταν από τους λιγνητικούς σταθμούς. Η υπολοιματική αγροτική βιομάζα αποτελεί ήδη μέρος της λύσης που έχει δοθεί στην περιοχή του Αμιντέου. Βρισκόμαστε στον χώρο των μονάδων βιομάζας της τηλεθέρμανσης Αμιντέου, όπου εδώ πέρα έχουν κατασκευαστεί δύο μονάδες συνολικής ισχύως 30 ΜΒ. Οι οποίες είναι ικανές να θερμάνουν την πόλη του Αμιντέου και τους οικισμούς Πιλότα και Λεβαία. Εδώ πριν από λίγα χρόνια η θερμότητα αυτή προερχόταν από τον ατμολογιστικό σταθμό της ΔΕΤΕΠΑ που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, όπου υπήρξε κιόλας και ο λόγος ίδρυσης της τηλεθέρμανσης και του συστήματος που υπάρχει και λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια. Από το 2015 λοιπόν έχουμε μπει σε μια διαδικασία γνωρίζοντας το πρόβλημα που θα προκύψει λόγω της απόσυρσης των λιγνητικών μονάδων και προκειμένου του ΑΕΣ Αμιντέου, να βρούμε έναν τρόπο να αναπληρώσουμε τη θερμική ενέργεια που θα χάναμε, αυτή που λαμβάναμε έως τότε από τον ατμολογιστικό σταθμό, με έναν τρόπο διαφορετικό, βιώσιμο και περιβαλλοντολογικά αποδεκτό. Τα καύσιμα βιομάζας παραλαμβάνονται με φορτηγά, ζυγίζονται και αποθηκεύονται. Ένα σύστημα κινούμενων δαπέδων χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των καυσίμων στο σύστημα τροφοδοσίας. Αφού απομακρυνθούν με κατάλληλο σύστημα ξένα μέρη και υπερμεγέθη κομμάτια, η καύσιμη ύλη, μεγέθος του πολύ P100 έως P150, οδηγείται σε σειλό τροφοδοσίας και από εκεί στους λεβίτες. Εντός των λεβίτων, πραγματοποιείται η καύση της βιομάζας με χρήση συστήματος επικλινούς κινούμενης εσχάρας, ενώ ανακτάται η θερμότητα καύσης και αποδίδεται στο νερό που διανέμεται μέσω του υδραυλικού δικτύου στους πελάτες της τηλεθέρμανσης. Για τον περιορισμό των εκπομπών, το έργο περιλαμβάνει πλήρη αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, που αποτελείται από πολυκυκλώνες και σακόφιλτρα για τη μείωση των σωματιδίων, σύστημα αποθείωσης με υδράσβεστο και σύστημα μείωσης εκπομπών οξυδίων του αζότου με χρήση αμμονίας. Το έργο αυτό στην ουσία είναι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 27 του 12 περί του ορισμού της αποδοτικής τηλεθέρμανσης. Το εν λόγω σύστημα αποτελεί αποδοτική τηλεθέρμανση λόγω του ότι αξιοποιεί τουλάχιστον 50% βιομάζα, η οποία προέρχεται από ξυλώδη πρώτη ύλη, αγροτικά υπολείμματα, καθώς επίσης μπορεί να γίνει σύγκαυση και με ένα μικρό ποσοστό και με λιγνίτη. Ο λιγνίτης αυτή τη στιγμή συμμετέχει στο μείγμα καυσίμων κατά 30%, με στόχο σταδιακά στα επόμενα χρόνια να μηδενιστεί. Και φυσικά υπάρχει για λόγους επάρκειας και ασφάλειας τροφοδοσίας. Ευελπιστούμε με την πάροδο του χρόνου η τροφοδοσία να είναι 100% από βιομάζα. Προσφάτως η τηλεθέρμανση Αμιντέου προμηθεύτηκε και έναν τεμαχιστή, τον οποίο βλέπετε στα αριστερά μου, ο οποίος μας έχει δώσει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και υπολείμματα βιομάζας, τα οποία δεν μας έρχονται σε μορφή wood chips, αλλά τεμαχίζονται εδώ πέρα επιτόπου στο έργο. Γι' αυτό και τη χρονιά που διανύουμε και ολοκληρώνονται σε 2 μήνες περίπου σαν θερμαντική περίοδο, εισάγαμε για πρώτη φορά και αγροτική βιομάζα από υπολείμματα καλαμποκιού, τις οποίες μπάλες βλέπετε από πίσω μας, φτιάχνοντας στην ουσία με τον τεμαχιστή μας ένα μείγμα το οποίο αποτελείται από υπολείμματα ξύλων και υπολείμματα καλαμποκιού με αναλογία περίπου 3:1. Ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να αυξήσουμε την αγροτική βιομάζα, γιατί είναι και η μόνη μορφή βιομάζας στην ουσία που υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή. Στην παρούσα φετινή συγκυρία, η τηλεθέρμανση θεωρώ ότι βρίσκεται τουλάχιστον στο 1/3 της τιμής όλων των υπολείπων μορφών θέρμανσης. Η θέρμανση με πετρέλαιο, με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και με έτοιμο πέλετ που προμηθεύεται η αγορά, νομίζω ότι κοστίζει τουλάχιστον 3-4 φορές πιο πολύ από τη τηλεθέρμανση του Αμιντέου. Πριν από την κατασκευή αυτού του έργου, είχε υπήρξε μια πιλωτική μικρή εφαρμογή στα σχολεία του Λεχόβου. Εκεί πέρα βρίσκονται το δημοτικό και το γυμνάσιο του χωριού. Μιλάμε για έναν οικισμό των 1000 κατοίκων, ορεινό οικισμό σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων,
όπου ήταν μια καλή περίπτωση στο να γίνει μια μικρή τηλεθέρμανση, ένα μικρό δικτυάκι τροφοδοτούμενο από έναν μικρό λέβητα βιομάζας. Ο λέβητας αυτός λειτουργεί από το 2015. Αρχικά ξεκίνησε με έτοιμη τυποποιημένη βιομάζα, δηλαδή με pellets. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνανε κάποιες μετασκευές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και wood chips, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα σε πληθώρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Βρισκόμαστε ακόμα σε μια συνεχή διαδικασία στο Lehovo βελτιώσεων και τροποποιήσεων. Πιστεύουμε να έχουμε και στο Lehovo ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως και στο κεντρικό λέβητα εδώ πέρα, ούτως ώστε να έχουμε και μια μικρή πρότυπη πιλωτική τηλεθέρμανση με τροφοδοτούμενη εξ ολοκλήρου, με υπολοιματική βιομάζα και όχι με εμπορική έτοιμη βιομάζα. Θερμικά έργα βιομάζας όπως αυτά του Λεχόβου μπορεί να βρουν εφαρμογή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή της Ευρώπης, αξιοποιώντας τα εκάστοτε τοπικά διαθέσιμα είδη βιομάζας. Κλαδέματα μπελιών, κλαδέματα ελαιόδεντρων και άλλων δέντρων, άχυρο, στελέχη καλαμποκιού και άλλα είδη. Τέτοια έργα μπορεί να βρουν, αν είναι σωστά σχεδιασμένα, εφαρμογή για να καλύψουν θερμικές ανάγκες βιομηχανιών, δημοτικών κτηρίων, μικρών συστημάτων τηλεθέρμανσης, θερμοκηπίων, ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων εγκαταστάσεων. Έχουν και περιβαλλοντικά ωφέλη, γιατί αποφεύγεται η καύση πετρελαίου και άλλων ορυκτών καυσίμων, αλλά και οικονομικά ωφέλη, γιατί η πολυματική βιομάζα είναι πολύ φθηνότερη ως καύσιμο. Επίσης, μπορεί να έχουν και άλλα παράπλευρα ωφέλη, όπως η δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, η αποφυγή της ανεξέλεγκτης καύσης κλαδεμάτων στο χωράφι και άλλα.